Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η φιλοσοφική και θεολογική εκπομπή που αναλύουμε εδώ διαχρονικά, φιλοσοφικά και θεολογικά ζητήματα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα μεγάλο διαχρονικό ζήτημα, να δούμε το σκοπό της ζωής του ανθρώπου, το νόημα της ζωής μέσα από την φιλοσοφία, μέσα από την θεολογία, μέσα από την κοινωνιολογία. Γιατί ζούμε, γιατί ενυπάρχουμε, το μεγάλο ερώτημα που απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Πριν περάσουμε στον κύριο Ατζακλή, τον σταθερό συνεργάτη αυτής της εκπομπής, βλέπετε και το τηλέφωνο που μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο, να επικοινωνείτε μαζί μας και να ακούμε τις δικές σας απόψεις. Και στο σημαντικό αυτό θέμα, γιατί θεωρείτε, γιατί πιστεύετε ότι ζούμε, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σύμφωνα με δική σας άποψη. Θα ακούσετε τις δικές μας απόψεις, θα δούμε στην πορεία και τις δικές σας απόψεις. Περνάμε επιγραμματικά και πολύ σύντομα και στα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει. Είναι το βιβλίο «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής», σύμφωνα με τους αρχαίους φιλοσόφους και τους πατέρες της Εκκλησίας. Κάνει διαλέξει, ομιλίζει για το θέμα αυτό, για να δούμε μια ελπίδα, να δούμε την αισιοδοξία μέσα από το φως των πατέρων της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας και των μεγάλων γιγάντων της φιλοσοφίας, του Πλάτωνος, του Σοκράτη, του Αριστοτέλη. Όλα αυτά μέσα σε πολύ απλή κατανοητή γλώσσα στο βιβλίο «Τι είναι τελικά ψυχή και πώς επηρεάζει η ψυχή το σώμα». Το δεύτερο βιβλίο μιλάει για τον χρόνο, είναι το δεύτερο βιβλίο της σειράς που εγώ έχω γράψει και την αξιοποίηση του χρόνου, πώς θα αξιοποιήσουμε τον χρόνο μας, πώς ενυπάρχει ο χρόνος μέσα στα μάτια του Θεού, μέσα στην Καινή Διαθήκη, στα πατερικά και φιλοσοφικά κείμενα, ένα ακόμα βιβλίο που παντρεύει τον αρχαίο φιλοσοφικό κόσμο και την πατερική σκέψη. Τρίτο βιβλίο, ένα σύμνος της φύσης, της σχέσης φύσης και σιωπής, για τον νεοπλατωνισμό, για τον Πλοτίνο, τη σχέση του Πλοτίνου με τους πατέρες της Εκκλησίας και πώς διαιρεί, ιεραρχεί όλο τον κόσμο, τον σύμπαντα κόσμο, ο Πλοτίνος, ένα βιβλίο που μπορεί να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την μελαγχολία και την απογοήτευση της εποχής μας. Προχωρώντας, ένα καινούριο βιβλίο, το οποίο βγήκε πριν από λίγες μέρες και αγαπήθηκε από το αναγνωστικό κοινό, τη σχέση αυτή μέσα από τις μορφές του Πλάτωνος, του Αριστοτέλη, του Μεγάλου Μετεώρου, μορφές των Βυζαντινών πατών της Εκκλησίας, σχέση με τη φιλοσοφία, ό,τι θα θέλατε να μάθετε μέσα σε ένα βιβλίο. Και τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας, η ιστορία του τόπου μας, του έθνους μας, αυτό που διακηρύττουμε εδώ συνεχώς μέσα από αυτή την εκπομπή, τι θα θέλατε να γνωρίσετε και να μάθετε για την ιστορία του τόπου μας και του γένους μας. Τέλος, τα τηλέφωνα αυτό που βλέπετε είναι για να επικοινωνείτε μαζί μας και να ακούσουμε τις απόψεις, τις δικές σας για ερωτήματα, θέματα για τα βιβλία και ό,τι άλλο θα θέλατε να γνωρίσετε. Και πριν περάσουμε στον κύριο Ατζακλή, τον συνεργάτη μας, τα ερωτήματα που θα απαντήσουμε σήμερα και θα μας πει αμέσως ο κύριος Ατζακλής είναι το νόημα της ζωής του ανθρώπου. Θα απαντήσουμε στα ερωτήματα πώς αποκτά νόημα η ζωή μας, ποια κίνητρα μας οθούν σε δράση, πότε νιώθουμε ικανοποιημένοι από τον εαυτό μας. Γιατί δεν τα παρατάμε στην πρώτη δυσκολία, στην πρώτη αναποδιά, όπως το λέμε λαϊκά, αλλά εξακολουθούμε να κάνουμε όνειρα και σχέδια για το μέλλον και ονειρευόμαστε κάτι καλύτερο για εμάς και τους γύρω μας, να δούμε όλα αυτά τα θέματα τελικά γιατί ζούμε, γιατί αναπνέουμε. Γιατί η ίδια η ζωή μας έχει να κάνει με την ψυχή μας, όπου όπως είπαν οι πατέρες της Εκκλησίας, βρίσκεται παντού. Κύριε Τζακλή, γεια σας. Ένα ακόμα καλησπέρα ταξίδι, σας. Μια περιπλάνηση στον κόσμο της φιλοσοφίας και της θεολογίας μόλις ξεκίνησε. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν ένα σημαντικό θέμα που έχετε ασχοληθεί κι εσείς και μάλιστα κάποιος φίλος ρωτάει για, έχει ένα ερώτημα για τα DVD που έχετε δημιουργήσει, που είναι σημαντικά αυτά τα DVD. Να τα πούμε όλα αυτά, για την εκπομπή που έχετε στην Περιοχή Εκκλησία, να δούμε τελικά τι που πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Μάλιστα. Σε γενικές γραμμές, αυτή είναι η μεγαλύτερη. Η σπουδαιότερη ερώτηση που μπορεί να θέσει ένας άνθρωπος σε έναν άλλο άνθρωπο, γιατί ζω, ποιο είναι το νόημα της ζωής αυτής. Και έχουν δοθεί κατά καιρούς, κύριε Φουντουλάκη, όπως καλά γνωρίζετε από την δικιά σας εμπειρία της έδρας του Πανεπιστημίου και των ασχολιών και διαβασμάτων τα οποία έχετε κάνει πάνω σε αυτά τα θέματα, πάρα πολλοί άνθρωποι αρχαίοι ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό και ζήτησαν κατά κάποιο τρόπο, εξεζήτησαν να βρουν ένα σταθερό πυρήνα, μια σταθερή βάση για να πατήσουν και από εκεί να προχωρήσουν στη ζωή τους. Άλλοι είπαν είναι το χρήμα, ένας προορισμός, ένας σκοπός της ζωής είναι το χρήμα. Να βγάλουμε χρήματα. Άλλοι είπαν
ο έρωτας. Άλλοι είπαν διάφορα, κυρίως όμως για τις ειδονές είπαν οι επικούροι, ότι ο άνθρωπος ζει για να είναι ευχαριστημένος και να έχει τις ειδονές του κλπ. Κλπ. Αλλά απέτυχαν κυριολεκτικά όλες αυτές τις θεωρίες. Και όταν ήρθε ο χριστιανισμός, μόνο ο Πλάτων και ο Σοκράτης και ο Αριστοτέλης και δύο-τρεις άλλοι φιλόσοφοι μπορούσαν να σταθούν επάνω σε αυτό το βάθρο που έθεσε ο χριστιανισμός, ότι, δηλαδή με λίγα λόγια, το νόημα της ζωής είναι να συμπορευτούμε, να συμπλέψουμε μαζί με τον Θεό, με τον Δημιουργό μας. Αυτός που μας δημιούργησε, μας θέλει σαν οικογένειά του. Δεν μας έκανε για να μας διασκορπίσει το σύμπαν ή να μας εγκαταλείψει, όπως λένε οι Προτεστάντες και πολλοί άλλοι, αλλά μας έκανε για να μας έχει μαζί του, μας αγαπάει, μας θέλει η οικογένειά του. Βέβαια, με ορισμένες προϋποθέσεις. Έχουμε πει τις προϋποθέσεις, θα τον αγαπάμε κι εμείς. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν αγαπάει τον άλλον, μονομερός δεν γίνεται. Η αγάπη πρέπει να είναι αμφίδρομη, δηλαδή να υπάρχει ανταπόκριση στο θέμα αυτό. Αυτός είναι ο πιο υψηλός προορισμός και η πιο υψηλή θέση, νομίζω. Και ο Θεός μας προμηρίζει να μας κάνει και ακόμα κάτι περισσότερο, να μας κάνει πρίγκιπες στην ουράνια βασιλεία του, δηλαδή βοηθούς του, κύριε Φουντουλάκη, στην Έτσι. Ουράνια βασιλεία του. Όμως αυτός ο δρόμος έχει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Αφενός μεν έχει δυσκολίες, αφετέρου χρειαζόμαστε βοηθό το Θεό, βοηθό το Χριστό, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το μονοπάτι και να προχωρήσουμε. Και να μην νομίζουμε ότι αυτά αρχίζουν με τα θάνατον, διότι πολλοί λέγανε άσε, θα δούμε τα πεθάνουμε, τι θα γίνει, άσε να δούμε τα πεθάνουμε, τι θα κάνουμε, και δεν είχαν κάνει μια προεργασία, δεν είχαν εκτίσει από εδώ ένα οικοδόμημα το οποίο θα τους επιτρέψει να, ένα όχημα, παραδείγματος χάρη, το οποίο θα τους, όπως κάνουν οι αστροναύτες που κάνουν ένα όχημα για να φύγουν, έτσι και ο άνθρωπος να κάνει ένα πνευματικό όχημα το οποίο θα τον οδηγήσει στην αιωνιότητα κοντά στο Θεό. Αυτό το πνευματικό όχημα δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προεργασία που κάνει ένας άνθρωπος στη σχέση του με τον Θεό, με τον Ιησού Χριστό, με τους Αγίους, με την Εκκλησία. Εάν αυτή η προεργασία δεν γίνει, εις μάτιν ο άνθρωπος έζησε, διότι θα καταλάβει μετά ότι βρέθηκε σε μια μεγάλη παγίδα από την οποία δεν θα μπορεί να ξεφύγει. Βεβαίως, κύριε Τζακλή, λέω κάτι ακόμα για να βοηθήσω αυτή τη συζήτηση την οποία κάνουμε. Σας δίνω αμέσως το λόγο σε ένα λεπτό. Το ερώτημα το οποίο σήμερα και θα μας πείτε και να μην το ξεχάσουμε για τα DVD που έχετε φτιάξει αμέσως. Θέλω όμως να πω το εξής. Το θεμελιώδες ερώτημα, κυρία Τζακλή και αγαπητοί φίλοι, όπου που αναλύουμε σήμερα για το νόημα της ζωής, γέννησε μια ολόκληρη επιστήμη, τη φιλοσοφία, που σημαίνει ότι αγαπάει κάποιος τη σοφία, είναι μια ελληνική λέξη που αγαπάει τη σοφία. Επίσης, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ένας κοινωνικός φιλόσοφος και γερμανός ψυχαναλυτής, ο Έριχ Φρομ, με 1980 περίπου έδρασε, που μας περιγράφει τη σύγχρονη καταναλωτική εποχή, η ικανοποίηση, λέει ο Έριχ Φρομ, των υλικών αναγκών, έχει γίνει ο κυρίαρχος στόχος των ανθρώπων. Ο καταναλωτικός άνθρωπος ζει με την ψευδαίσθηση της ευτυχίας, ενώ ασυνείδητα υποφέρει από ανία και παθητικότητα. Μπερδεύει την έξαψη και τον εντυπωσιασμό με τη χαρά και την ευτυχία, την υλική άνεση με τη ζωντάνια. Η ικανοποίηση της απληστίας γίνεται το νόημα της ζωής και η επιδίωξή της, η νέα θρησκεία, ο υλισμός, όπως είπατε πριν από λίγο. Πολλοί λένε ότι η ζωή μας δεν έχει κανένα σκοπό. Άλλοι λένε ότι η ζωή μας αποτά νόημα ανάλογα με το πώς συμπεριφέρεται ο κάθε άνθρωπος στον άλλον άνθρωπο. Άλλοι διακρίνουν την σχέση, όπως είπατε όμορφα, με τον ίδιο το Θεό, τη σχέση δηλαδή του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του και με τον Θεό. Άρα, καταλήγοντας, σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να μην αρκωθεί η υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου, δηλαδή κάθε άνθρωπος είναι έφυτο η υπαρξιακή αγωνία, η ανησυχία, οι ανάγκες αυτές. Δεν πρέπει να αναρκωθεί, γιατί σήμερα η συνήθισή μας πολλές φορές, όταν κάνουμε πράξεις όπου συνδέονται με την παραβατικότητα ή οτιδήποτε άλλο, νεκρώνεται. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος, φτιαγμένος για να έχει ανησυχίες, για να ξεχωρίζει ουσιαστικά από τα ζώα, να ξεχωρίζει μέσα από τη νόηση, μέσα από τη λογική και να έχει το διαφορετικό. Κυρία Τζακλή. Πάντως ο Έριχ Φρομ που είπατε δεν κατάφερε πολλά πράγματα και στο τέλος πέθανε, μου φαίνεται, τρελό στην Αμερική. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, κύριε Φιντουλάκη. Ναι. Έχει πρόβλημα, ο Έριχ Φρομ δηλαδή, είχε πρόβλημα. Αυτός δεν ήταν που μίλησε για την οργόνη.
Δεν θυμάμαι, ναι, νομίζω. Δεν είναι ήταν, εμείς κεντρικός άνθρωπος και τον έκλεισαν και φυλακή. Ναι, εμείς παίρνουμε τις θεωρίες... Θεωρείται δεύτερη γενιά από τον Φρόιντ κλπ. Ναι, εμείς παίρνουμε τις θεωρίες εδώ σαν τη μέλισσα εδώ. Φυσικά. Δεν είναι, λέω το αντίθετο, ασφαλώς. Κάθε θα πάρουμε από οποιονδήποτε στο χαρτί, κάτι θα έχει πει καλό, δεν μπορεί. Ό,τι κακό κάνει το κατακρίνουμε, το επιτρέπουμε. Και ο Φρόιντ αποδείχτηκε ότι ήταν απατεώνας. Και με τα φροηδικά, η ψυχιατρική τώρα αποδεσμεύτηκε τελείως από το Φρόιντ και από το ειδηπόδιο συμπλέγμα και από όλα αυτά που έλεγε ο Φρόιντ. Αυτά τα λέω. Να δούμε λοιπόν για το νόημα, γιατί ρωτάνε κάποιοι. Τα λέω αυτά, κύριε Φουντουλάκη, γιατί ο Φρόιντ θεωρήθηκε και εχθρός του χριστιανισμού, με σύν της άλλης. Θεωρήθηκε και εχθρός του χριστιανισμού ο Φρόιντ. Ναι. Μαζί με τον Μάρξ και τον Νίτσε, αυτούς θεωρήθηκαν εχθροί του χριστιανισμού, διότι οι θεωρίες τους ήρθαν ευθέως αντιμέτωπες με την αγάπη του Χριστού, με την αλληλοσυγχώρηση, συγχωρητικότητα κλπ. Με όλα αυτά τα λεπτά δημιουργήματα που μας άφησε ο Κύριος Ιησούς Ιησούς Χριστός σε αυτόν τον κόσμο. Πώς μπορεί να βοηθήσει, πείτε μας λίγο, κυρία Τζακλή, η καρδιακή σχέση με τον Θεό. Ρωτάει ένας φίλος, πήρε το τηλέφωνο και λέει πώς μπορεί η καρδιακή σχέση. Λίγο να το αναλύσετε, επειδή το είπατε πριν. Η καρδιακή σχέση. Το σπουδαιότερο έρισμα που έχουμε είναι η προσευχή ως προς τον Θεό. Εκείνο που μας ενώνει περισσότερο με τον Θεό είναι η προσευχή. Η προσευχή, όσο και αν φαίνεται περίεργο, είναι η δυσκολότερη ενέργεια που μπορεί να έχει ο άνθρωπος επάνω στη γη. Η δυσκολότερη. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πολλών ειδών προσευχές. Υπάρχει η φευγαλαία προσευχή, η αφηρημένη προσευχή. Υπάρχει η σχετικά προσεκτική προσευχή που γίνεται με προσοχή, έτσι, στα νοήματά της. Και υπάρχει και μια προσευχή που λέγεται καρδιακή προσευχή. Αυτή η καρδιακή προσευχή είναι εκείνη η προσευχή που θα μπορούσε να μάθει ο κάθε άνθρωπος συνενώντας το νου του με την καρδιά του. Διότι ξέρετε, αυτά τα δύο πράγματα, ειδικά στην εποχή μας, είναι τελείως αποσυνδεμένα. Έχουν μια αποσύνδεση αυτά τα δύο πράγματα. Γι' αυτό ο άνθρωπος τρελαίνεται. Όταν δεν έχει τα συναισθήματά του μαζί με τη λογική του, αλλά τα έχει ξεχωριστά και το ένα εναντιώνεται στο άλλο και δεν υπάρχει αρμονία μεταξύ καρδιάς και μυαλού, δηλαδή συναισθηματικού κόσμου και ψυχικού κόσμου και λογιστικού κόσμου, δηλαδή λογικού κόσμου, τότε ο άνθρωπος είναι διχασμένος, είναι κατεστραμμένος και αν συνεχίσει έτσι, βαδίζει προς την τρέλα. Διότι άλλο θέλει, άλλο σκέφτεται και άλλο πράττει. Πρέπει λοιπόν να συνενώσουμε στην προσευχή για να βρούμε τον Θεό, το νου με την καρδιά. Είναι η προσευχή αυτή που την παρουσίασε στην Ορθοδοξία ο Παλαμάς, ο Άγιος Παλαμάς, ο οποίος, ο Γρηγόριος Παλαμάς, έτσι, από τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Ο οποίος είπε ότι αυτή η μικρή προσευχή είναι ικανή να συνενώσει τα άκρα του ανθρώπου, δηλαδή να φέρει το νου του ανθρώπου μέσα στην καρδιά του. Και μαζί με το νου και την καρδιά σε ένα σημείο δημιουργείται η μεγαλύτερη ένταση, μια εκρηκτική ένταση των συναισθημάτων και της ψυχής του ανθρώπου, η οποία πλησιάζει το Θεό. Τότε καταλαβαίνει και ο Θεός ότι ο άνθρωπος πραγματικά τον αγαπά, αν προσεύχεται καρδιακά, αν είναι αφοσιωμένος, δηλαδή 100% σε αυτόν. Έτσι λοιπόν, αυτό το που με ρωτήσατε είναι αυτή η τεχνική, η οποία πρέπει να δημιουργήσει ένα συνδυασμό του ανθρώπου από το πνευματικό στο συναισθηματικό το επίπεδο. Δηλαδή, και οι γυναίκες συνήθως έχουν περισσότερο τη συναισθηματική αντίδραση πιο έντονη, ενώ οι άνδρες έχουν τη λογική αντίδραση πιο έντονη. Εν τούτης όμως, βλέπετε και ότι οι άνδρες και οι γυναίκες μπορούν να τα καταφέρουν και να είναι κοντά στο Θεό με προσπάθεια, με καθημερινή ζήμωση, με όλα αυτά και με την Εκκλησία, η οποία, όπως πολύ καλά και τονίζεται στις εκπομπές μας, έχει τα αγιαστικά μυστήρια τα οποία μας διευκολύνουν σε μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, να γίνουμε ολοκληρωμένοι άνθρωποι, όχι να διασπασμένοι και διχασμένες προσωπικότητες. Να είμαστε δηλαδή αφοσιωμένοι ψυχήτε και σώματι, που λένε, σε κάτι, σε κάποιο σκοπό. Πρέπει να τα συγκεντρώσει όλα αυτά ο άνθρωπος, όλες τις δυνάμεις, γι' αυτό λέει να αγαπάς τον Θεό σου εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου. Διότι αν με την καρδιά σου αγαπάς τον κόσμο και με το μυαλό σου αγαπάς τον Θεό, δεν γίνεται δουλειά. Αντίθετα. Αν με το μυαλό σου αγαπάς τον κόσμο και με την καρδιά σου αγαπάς τον Θεό, υποφέρεις. Διότι ο κόσμος δεν μπορεί να σου προσφέρει αυτό που σου προσφέρει ο Θεός. Και έτσι λοιπόν γίνεται μια διάσπαση στον άνθρωπο και αυτή τη διάσπαση πρέπει να καταφέρει να τη φέρει
σε ένα σημείο τέτοιο που αυτά τα πράγματα να γίνουν αρμονικά. Η αρμονία, ο αρμονικός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί και φέρνει σε σχέση σωστή την ψυχή του ολόκληρη, δηλαδή το νου του και την καρδιά του, τα δένει και μπορεί με αυτά να τελειοποιήσει αυτό που λέγεται άνθρωπος. Ναι, πείτε μας λίγο τώρα και για τα DVD που έχετε δημιουργήσει με την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, ναι. Για να δούμε λίγο για την τροφή της ψυχής και την πνευματική τροφή. Ακριβώς. Είναι ωραίες εικόνες, ωραία ερεθίσματα. Ναι, σωστά, καλά το είπατε. Συν Θεό, μπρέσαμε και κάναμε όλα τα Ευαγγέλια, όλη την Καινή Διαθήκη. Ναι. Και την έχουμε στη διάθεση όποιον θέλει να την ακούει. Ναι. Την έχουμε σε MP3, ένας πυκνός δίσκος δηλαδή, που είναι 5 ώρες περίπου. Και έτσι έχουμε σε κάθε ένα κομμάτι του Ευαγγελίου, ένα Ευαγγέλιο ολόκληρο σε κάθε δίσκο. Δηλαδή είναι 10 δίσκοι για την Καινή Διαθήκη και περιέχουν όλη την Καινή Διαθήκη, τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Και δίνουμε και δώρο ένα DVD, το οποίο είναι τετράωρο DVD από το Άγιον Όρος και περιγράφει πολλά πράγματα μέσα. Και το Ευαγγέλιο, βέβαια, το καταμαθαίον Ευαγγέλιο, το πρώτο Ευαγγέλιο, το οποίο είδε εμπαρόδο να ξέρουμε ότι γράφτηκε στα ελληνικά. Ελληνικά. Έτσι. Γιατί έχουμε μια σχετική ερώτηση κάποιο φίλο. Ναι, βεβαίως. Σαφώς, ναι, επίσης, ναι, σε λίγο θα την πούμε, σαφώς, ναι. Έχετε δίκιο. Απλά ξεκαθαρίζουμε ότι η εκπομπή αυτή, για όσους μας παρακολουθούν ή μας έχουν ξαναδεί για πρώτη φορά, μπορείτε στο τηλέφωνο αυτό να ρωτήσετε για τα βιβλία, τα DVD του κυρίου Ατζακλή, γιατί σκοπός των εκπομπών είναι η μετάδοση της αλήθειας και δεν υπάρχει καμία οικονομική απολαβή. Το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξεκαθαρίσει γενικότερα. Και όσοι θέλουν να συμβάλλουν στην προσπάθειά μας αυτή με καινούργιες ιδέες, με στηρίξουν την προσπάθειά μας με την αλληλεγγύη, με τη συνεργασία που προσπαθούμε και άλλων φορέων και άλλων συλλόγων για να καλυφθούν όλα αυτά τα έξοδα που έχουμε εδώ κάθε φορά. Για να μπορέσουμε όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, διότι η βοήθεια και άλλων ανθρώπων μπορεί να βοηθήσει να προχωρήσουμε, να επεκταθεί γενικότερα και αλλού η εκπομπή. Πριν προχωρήσετε, κύριε Ατζακλή, και μας πείτε τι άλλο έτσι πολύ ωραίο θέλετε, να δούμε επίσης ότι για όλα αυτά τα θέματα έχω γράψει κάποια βιβλία, τα οποία είναι φιλοσοφικού και θεολογικού στοχασμού. Είναι τα βιβλία που μιλάνε για την ψυχή, μιλάνε για τον Σοκράτη. Είναι το βιβλίο «Η ουσία και θανασία της ψυχής» κατά τους αρχαίους φιλοσόφους και τους πατέρες της Εκκλησίας. Όλο αυτόν τον τρόπο, τη μευτική, τη διαλεκτική που θα τα αναλύσουμε, τα περιγράφω όλα αυτά στα βιβλία μου, τη μέθοδο αυτή του Σοκράτη, με το διάλογο, προσπαθώντας με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις να εκμεύσει, έτσι όπως βγαίνει το παιδί, από το συνομιλητή του. Και μιλάω και το Γοργία, μιλάω και τους στοϊκούς μέσα και όλα αυτά που είπαν σε όλα αυτά τα βιβλία που βλέπετε για την... για το νόημα της ζωής, για την ελπίδα και την αισιοδοξία. Τι είναι το αγαθό, ένα ερώτημα πολλών φίλων, για τον ίδιο το Θεό, τον Δημιουργό, για την αρμονία του σύμπαντος, αυτό το βιβλίο που αναφέρεται τώρα, Φύση και Σιωπή στο Πλωτίνο, που είδαμε πριν από λίγο, για την αρμονία, για την τελειότητα του σύμπαντος. Και τέλος, είδαμε και το βιβλίο Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία. Τους δύο αυτούς κόσμους, ερωτήματα που υπάρχουν διαχρονικά, πώς ξεκίνησαν. Και το μεγάλο πρόβλημα για να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα θέματα που μας ταλανίζουν, την κατάλληλη μελαγχολία για να βοηθήσουμε φίλους και τους όλους τους γνωστούς μας. Κύριε Ατζακλή, προχωρώντας, ναι. Επειδή μιλάμε σήμερα για το νόημα της ζωής του ανθρώπου, μιλήσατε για τα μυστήρια της Εκκλησίας, για την τελετουργία, για την ελάφιση της ψυχής μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτό το τονίζει και ο Νεοπλατωνισμός και ο Πλωτίνος, ομοιάζει. Σκοπός του ανθρώπου να ομοιάσει με τον Θεό, να φτάσει στον Θεό. Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Ποια είναι τα. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο, γιατί υπάρχει μια ερώτηση για τα χαρίσματα των μεγάλων γερόντων, Πορφύριος, για τους Πορφύριους, για τους Παΐσιους. Μας είπαν στοιχεία για το νόημα της ζωής. Ποια είναι η δική τους θεώρηση του γιώτος Παϊσίου, του γιώτος Πορφυρίου. Ναι. Τελικά, γιατί ζούμε, γιατί υπάρχουμε, για την μεγάλη αγάπη που δίδαξαν οι μεγάλες αυτές μορφές του αιώνα μας. Μάλιστα. Ήταν άνθρωποι του Θεού αυτοί και το καταλαβαίνουμε από το ότι πάντοτε είχαν Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή μπορούσαν να σου πούνε μελλοντικά πράγματα, μπορούσαν να σου πούνε πράγματα από τη ζωή σου κλπ. Και αυτά ήταν όλα αποδείξεις ότι ο Θεός ενεργούσε μέσα τους, ο Χριστός ενεργούσε μέσα. Ήταν άνθρωποι του Θεού, ήταν άνθρωποι του Χριστού. Εξάλλου τον Χριστό τον μαθαίνουμε εμπειρικά. Διότι από τα βιβλία, καλό είναι να ξέρει κανείς τον Χριστό από τα βιβλία, αλλά πρέπει να έχει μια διαπροσωπική σχέση με τον Χριστό.
μέσα από την προσευχή, μέσα από γεγονότα, μέσα από ερωτήσεις που θα του κάνει, μέσα από πράγματα τα οποία θα του υποσχεθεί και θα γίνουν και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς, κύριε Φουντουλάκη, θα πω δύο λόγια, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει τον Χριστό. Ναι, ναι. Και τον επολεμούν οι αιρετικοί με φανατισμό, έτσι, ναι, ναι, όσο ναι. Κανένα άλλο πρόσωπο στην ιστορία. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι ο Χριστός απέχει παρασάγκας και από κάθε άλλον άνθρωπο πάνω στη γη. Πρώτον, διότι αναστήθηκε, δεύτερον, διότι έδωσε μια τέλεια διδασκαλία και τρίτον, διότι θαυματουργούσε για να αποδεικνύει σε εκείνους που δεν κατάλαβαιναν πολλά πράγματα από τα λόγια του ότι να, είμαι Θεός και πραγματικά μπορώ να κάνω πράγματα τα οποία δεν τα έχετε ξαναδεί στη ζωή σας ποτέ. Να βάζω μάτια σε εκγενετής τύφλους, οι οποίοι δεν είχαν καθόλου βολβούς ναι, μέσα, ήταν άδεια τα μάτια τους. Σωστά. Να σηκώνω νεκρούς, όπως έκανε στο παιδί της χείρας της Ναΐν. Τρεις νεκρούς σήκωσε ο Χριστός. Ο ένας ήταν κορίτσι, ένα κοριτσάκι 12 χρονών. Ο άλλος ένα αγοράκι 10 χρονών. Μικρά παιδιά, ξέρετε, εκεί πέρα είναι πιο ο πόνος, είναι μεγαλύτερος των γονέων, τα χάνουν ένα παιδί τους, ας πούμε. Και το Λάζαρο. Και το τελευταίο τους τύχησε πάρα πολύ, διότι μόλις είδανε ότι ανέστησε το Λάζαρο και το Λάζαρο θέλανε να σκοτώσουν επειδή διαφήμιζε τον Χριστό, την Ανάσταση του Χριστού, αλλά και τον Χριστό θέλανε να σκοτώσουν, διότι είδανε ότι ο κόσμος μετά την Ανάσταση του Λαζόρου θα πήγαινε οπωσδήποτε μαζί τους. Ναι. Και έτσι θα χάνανε τελείως οι Φαρισαίοι, αφού λέγανε ότι θα μας λιθοβολήσουν κιόλας. Λοιπόν, ήταν οι επιτάς, είπαν αυτοί, ναι, ή ο Χριστός πεθαίνει ή εμείς. Και αυτό ήταν η αιτία, ήταν ο Λάζαρος, όπου ήταν τότε. Η σταγόνα ήταν που ξεχύλισε το ποτήρι του μίσους εναντίον του. Λοιπόν, τον πολεμούν οι αιρετικοί, γιατί δεν τον γνωρίζουν, και τον λένε κατώτερο Θεό το Χριστό, όπως είναι οι μάρτυρες Ιαχωβά. Οι Προτεστάντες δεν δέχονται τους Αγίους και την Αγία Τριάδα, την δέχονται, την Παναγία δεν τη δέχονται. Οι Μουσουλμάνοι δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα για τον Χριστό, απλώς τους αναφέρει το Κοράνιο ότι ήταν ένας προφήτης, μεγάλος προφήτης, λέει, ο Ισά τον λένε. Οι σατανιστές τον ευρίζουν σε κάθε τραγούδι τους που βγάζουν εκεί πέρα, καθώς και είναι οι εποχήτες. Οι Μασόνοι, είπαμε, τον λένε διδάσκαλο, αλλά τον εξισώνουν με άλλους 9 φωτισμένους διδασκάλους. Ναι. Και αυτό υποτιμάει τον Χριστό οπωσδήποτε, διότι ναι, Χριστός, ναι, ναι. Είπαμε, δεν συγκρίνεται με κάποιον άλλο άνθρωπο. Δεν έχει σύγκριση με άνθρωπο. Είναι ασύγκριτος. Καλά κάνει και τα θέτεται απλά. Ναι. Ναι, να τονίσουμε να ότι είναι Θεός και άνθρωπος. Για να μπορέσουμε, ναι. Για να βγει τι... Και όλοι αυτοί δεν θα σωθούν, αγαπητέ κύριε Φουντουλάκη, γιατί δεν αναγνωρίζουν τη θεότητα του Χριστού. Πρέπει να τον αναγνωρίσουν σαν θεότητα, σαν τον μοναδικό δρόμο προς τον Θεό Πατέρα και τότε να σωθεί ο άνθρωπος. Κάθε λοιπόν νόημα ή κάθε νοήμων όν θα αναγνωρίσει τον Χριστό ως προσωπικό του σωτήρα για να σωθεί. Αλλιώς πηγαίνει με τη μερίδα του Σατανά, φεύγει από τον Χριστό και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Υπάρχει ή αυτός ο δρόμος που είναι με τον Χριστό ή ο άλλος δρόμος που είναι με τον Σατανά. Τρίτο δρόμο δεν ανακαλύψαμε εμείς οι άνθρωποι, ούτε υπάρχει δηλαδή και από τους πατέρες. Μα εξάλλου το είπε και ο Θεάνθρωπος ότι είναι η αλήθεια, είναι η οδός. Βέβαια, βέβαια. Είναι αυτό που ψάχνουμε για πρότυπα στην εποχή μας, κυρία Τζακλή. Το ξεκαθαρίζουμε. Ο Χριστός ήταν τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος. Μιλήσατε και τα θαύματα τα οποία έκανε. Και σήμερα, όμως, έχουμε ξανακάνει μια εκπομπή. Θυμάστε, κυρία Τζακλή, παλιότερα που μιλήσαμε για θαύματα. Μιλήσαμε για το Άγιο Φως. Γιατί ξέρετε, σήμερα πολλοί φίλοι ρωτάνε για το ζωντανό στοιχείο της πίστεώς μας. Μάλιστα. Είναι μάλιστα. Σημαντικό αυτό ότι και σήμερα μπορούν να γίνουν θαύματα. Δεν είναι ότι έγιναν παλιότερα. Όσοι τα αποκλίνουν δεν θα τα δουν ποτέ. Όσοι τα αποκλίνουν και λένε δεν γίνονται θαύματα, δεν θα τα δουν ποτέ. Όπως τότε με τον Πλάτωνα που είπανε στον εκείνον που βρήκε επάνω, ανέβηκε και είδε τον ήλιο, του λένε άστα παραμύθια, είσαι ψεύτης, πρέπει να πεθάνεις και τον σκοτώσαν. Δεν είχαν το ενδιαφέρον να πάνε να τσεκάρουν να δουν αν αυτός ο άνθρωπος είπε την αλήθεια. Ναι. Έτσι κάνουν και οι περισσότεροι εδώ πέρα. Δεν κοιτάνε ποιος είναι ο Χριστός, δεν κοιτάνε τα θαύματα που έχει κάνει, δεν μπαίνουν στην ψυχολογία των Ευαγγελιστών οι οποίοι έδωσαν την ψυχή τους, σταυρώθηκαν και αυτοί για τον Χριστό και δεν σταυρώθηκαν για ένα άδειο πουκάμισο, όπως λέει και ο ποιητής, για έναν που ήταν τρελός, για έναν που πέθανε και δεν αναστήθηκε. Έδωσαν τη ζωή τους γιατί πραγματικά είδαν αναστημένο τον Χριστό. Παρουσιάστηκε ο Χριστός μπροστά τους μετά το θάνατό του. Το διαπιστωμένο θάνατό του, έτσι. Διότι εκτός από το αίμα που είχε χάσει το μισό του αίμα και περισσότερο, από τα 5 κιλά που έχει ο άνθρωπος, είχε χάσει 3 κιλά αίμα και δεν μπορούσε να ανοίξει. Μετά από τα 2,5 κιλά ο άνθρωπος αρχίζει και πεθαίνει, αν δεν του βάλεις αίμα. Ή τουλάχιστον αν του βάλεις ορό στην πρώτη φάση και μετά αίμα για να τον εσώσεις. Διότι πέφτει η πίεση στο 3. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος μετά. Και σιγά σιγά νεκρώνεται και ο εγκέφαλος. Αν λοιπόν ο Χριστός απέθανε πραγματικά και μετά τους παρουσιάστηκε ζωντανός, τι άλλη απόδειξη θέλανε ότι αυτός είναι ο Θεός? Δεν θέλανε άλλη απόδειξη. Βεβαίως, κύριε Τζακλή. Τους έφτανε.
Και με αυτή την προοπτική και με αυτό το όραμα του ότι είδανε πραγματικά αναστημένο τον Χριστό, με αυτό το όραμα βγήκανε στην ανθρωπότητα και την πείσανε πραγματικά την ανθρωπότητα ότι ήταν αλήθεια αυτά που είχαν δει. Που είχαν δει. Ναι. Δεν είναι δυνατόν. Ναι, βεβαίως, κύριε Τσακλή, στο δεύτερο μέρος θα απαντήσουμε και σε ερωτήματα, θα πούμε και άλλα στοιχεία για το νόημα της ζωής μέσα από την φιλοσοφία, μέσα από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, που ο Αριστοτέλης μίλησε για την τελειοποίηση της φύσεως, όπως βλέπουμε και στα βιβλία τα οποία εγώ έχω γράψει, που όλα αυτά τα παρουσιάζω, τα βλέπουμε συνοπτικά, γρήγορα. Μίλησε για την τελειοποίηση της ανθρώπινης φύσεως, για την ευτυχία που υπάρχει, για την τελειοποίηση του ανθρώπου, τελειοποίηση που μίλησαν και οι πατέρες της Εκκλησίας μέσα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά τα βιβλία μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες στο τηλεφωνικό μας σχέδιο, στο τηλέφωνο που βλέπετε, να ρωτήσετε πληροφορίες για τα θέματα, ερωτήματα, ανησυχίες, γιατί πρέπει να βγάλουμε από μέσα μας, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, τις ανησυχίες τις οποίες έχουμε, τις υπαρξιακές μας ανησυχίες, γιατί είμαστε άνθρωποι με πνευματικά ενδιαφέροντα και τα βιβλία που μόλις είδατε μας βοηθούν για την πνευματική μας τροφή. Πηγαίνουμε στο διάλειμμα της εκπομπής και επανερχόμαστε. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους τηλεθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15000. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που σαν σκοπό έχει να μεταδώσει την αλήθεια, την φιλοσοφία και την θεολογία. Σήμερα μιλάμε για το νόημα της ζωής του ανθρώπου. Έχουμε μαζί μας και σήμερα ένα σταθερό συνεργάτη, τον κύριο Βασίλη Ατζακλή, τον ραδιοφωνικό παραγωγό της Πειραιακής Εκκλησίας. Λέγαμε κατά διάρκεια της εκπομπής για το νόημα της ζωής του ανθρώπου. Μιλήσαμε για τη γνώση. Η γνώση των Πλάτωνα είναι η κορονίδα των αρετών. Ο Αριστοτέλης μας λέει ότι η γνώση και βλέπουμε όλα αυτά τα στοιχεία, τα δούμε από αυτά τα βιβλία τα οποία εγώ έχω γράψει. Λέω λοιπόν ότι η γνώση διαιρείται στον Πλάτωνα και είναι θεωρητική, πρακτική αλλά και ποιητική. Η αξία λοιπόν της γνώσης. Οι στοικοί μας λένε ότι ρυθμιστής του κόσμου είναι για τους στοικούς μια κινητήρια δύναμη, ένα αντικείμενο. Η υποστατό το οποίο ταυτίζεται με το Θεό, έτσι ώστε φύση, λόγος και Θεός να συμπίπτουν και η αξία της γνώσης είναι πολύ μεγάλη, κυρίες και κύριοι, για να μπορέσουμε μέσα από τη γνώση να φτάσουμε μέχρι τα κράσματα του Θεού, μέχρι το αγαθό, μέχρι την ομορφιά, όπως την παρουσιάζει ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος. Ο Πλωτίνος βλέπετε και τα 5 βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, που μιλάνε για την ψυχή, για τον χρόνο, για τη σχέση σώματος και ψυχής σε αυτό το βιβλίο, στον χρόνο, τη σχέση της φύσης και της σιωπής στον Πλωτίνο, στον νεοπλατωνισμό που αναμόρφωσε, ξαναδημιούργησε και ουσιαστικά γεφύρωσε το χάσμα του μεταφυσικού κόσμου και του αισθητού κόσμου, του υλικού κόσμου. Επίσης, το επόμενο βιβλίο είναι η Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία και ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για τα θέματα που εδώ αναλύουμε σταθερά. Μιλάει για τη σχέση, έχω γράψει τη σχέση της φιλοσοφίας μέσα από τις τοιχογραφίες, μέσα από την ουσιαστικά αναγνώριση του έργου των φιλοσόφων που ουσιαστικά διέδωσαν την αλήθεια και ο Χριστιανισμός, οι πατέρες της Εκκλησίας έδωσαν στους φιλοσόφους ουσιαστικά
έτσι, την τιμή, την θέση να βρίσκονται στους πρόναους και στους, των ναών και στων μοναστηριών. Βλέπουμε η έννοια του χρόνου, η αξιοποίηση, τα τάλαντα, όλα αυτά. Για όλα αυτά τα βιβλία μπορείτε να ρωτήσετε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο μαζί με τις δικές παρατηρήσεις, τις θέσεις σας και τι πιστεύετε εσείς για το νόημα της ζωής του ανθρώπου. Γιατί ζούμε τελικά. Εμείς λέμε ότι να ισορροπεί σώμα και ψυχή, μιλάμε για γνώση, βοηθάει η γνώση να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της εποχής. Προτείνουμε βιβλία και επίσης και μιλάμε και για το σώμα. Κύριε Τσακλή, συνεχίζοντας, μέχρι να έχουμε την σύνδεση με τη τηλεφωνική επικοινωνία, για την ελεγγύη και τη συνεργασία που έχουμε μιλήσει, θέλατε να πείτε κάτι για το νόημα της ζωής, συνεχίζοντας, του ανθρώπου? Είναι σημαντική η εξομολόγηση, ναι. Ελαφρύνει η ψυχή του ανθρώπου. Να ακούσουμε λίγο τη θέση σημαντικότερο είναι η σύνδεση, όποια σύνδεση μπορεί να κάνει ο άνθρωπος με το Θεό. Πώς γίνεται αυτή η σύνδεση, είπαμε, με την προσευχή, με την προσήλωση του μυαλού στο Θεό, με την ανάγνωση του Λόγου του Θεού, διότι από το Ευαγγέλιο βλέπουμε τι θέλει ο Θεός για μας. Μας μιλάει μέσα από τα κείμενα του Ευαγγελίου ο Θεός, ενώ από την προσευχή μιλάμε εμείς προς το Θεό. Δηλαδή και γίνεται μια συνομιλία κατά κάποιο τρόπο, έτσι, η οποία αρχίζει και κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται ότι έχει κάποια σχέση, ναι. Πραγματική σχέση με το άγνωστο, με το Θεό, με Αυτόν που πραγματικά αγαπάει, διότι η αγάπη φέρνει κοντά τα πρόσωπα. Όταν αγαπάμε ένα πρόσωπο, έρχεται πιο κοντά σε εμάς αυτό το πρόσωπο, όπου και να βρίσκεται. Λοιπόν, αλλά θα ήθελα εδώ να σας πω αυτό που είπαμε και προηγουμένως, τι ζητάει κατά κάποιο τρόπο ο Θεός, να γνωρίζουμε γι' αυτόν, ο Χριστός μάλλον. Τι είπε ο Χριστός λοιπόν για τον εαυτό του? Είπε λόγια, αγαπητοί φίλοι, τα οποία δεν τόλμησε κανείς ποτέ στην ανθρωπότητα, ούτε θα τολμήσει να πει, διότι θα τον επάρουν με τις πέτρες αν τα πει αυτά τα πράγματα. Ενώ ο Χριστός τόλμησε και τα είπε, γιατί ήξερε ότι τα υπερασπίζεται τα λόγια αυτά, είναι αληθινά και είναι η ίδια του η προσωπικότητα, είναι το ίδιο του, η ίδια του η οντότης. Είπε λοιπόν ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Θυμόσαστε όταν τον ρώτησε ο Πιλάθος, είσαι εσύ, του λέει, τι κάνεις εσύ εδώ και λοιπά, τι είσαι εσύ, και του λέει, εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η αλήθεια. Και λέει ο Πιλάθος, ποια είναι η αλήθεια, λέει. Ναι, διότι ήταν αγνωστικιστής. Ναι, ολοκληρώστε την πρότασή σας για να έχουμε τη σύνδεση. Και ναι. Εκεί ακριβώς λέει ότι είμαι το φως του κόσμου. Κανένας άλλος φιλόσοφος, κύριε Φουντουλάκη, δεν μπόρεσε ούτε θα μπορέσει ποτέ να διεκδικήσει αυτόν τον τίτλο, ότι είναι το φως του κόσμου, δηλαδή το πνευματικό φως, ο ήλιος ο νοητός. Βεβαίως. Έχουμε καθιερώσει, κυρία Τσακλή και αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, κάθε εβδομάδα εδώ να έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον τηλεοπτικό παραγωγό της ΕΡΤ, έναν σημαντικό άνθρωπο του πολιτισμού που ασχολείται με την παραδοσιακή μουσική, με τον πολιτισμό, τον φίλο, τον καλό φίλο, έναν άνθρωπο που πονάει για το μέλλον αυτού του τόπου, τον Χρήστο Μιλωνά. Χρήστο, σε ακούμε. Αγαπημένο μου Γιώργο, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Και εσένα και τον εκλεκτό, τον κύριο Αντακλή. Χαίρομαι πραγματικά πολύ που σας ακούω, γιατί σε μια εποχή σαν τη σημερινή, ο σεισμός της, θα έλεγα ότι αφανίζει και εξαφανίζει τα πάντα, είστε μια όαση, βρε παιδιά, έτσι το λέω μέσα από την καρδιά μου. Να είσαι καλά, Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε να μας πεις λόγια για καρδιάς. Ξέρω ότι ό,τι λες είναι μέσα από την καρδιά. Ο Χρήστος είναι καλλιτέχνης. Ναι. Και εκφράζεται πάντα καλλιτεχνικά. Είναι ευαίσθητος άνθρωπος και καλλιτέχνης. Βεβαίως. Ο μεγάλος δάσκαλος, ο πατέρας, ο δάσκαλος της μουσικής. Είναι ο γιος μεγάλου δασκάλου. Πάντοτε εδώ πέρα προσευχόμαστε και ευχόμαστε και εγώ και ο κ. Τζακλής να τον έχει ο Θεός καλά. Γιατί παλεύει, μοχθεί και έχεις ακολουθήσει, αγαπητέ φίλε Χρήστο, τα βήματά του ουσιαστικά. Σπανίζουν όλα αυτά. Και είμαστε καλά, Γιώργο, δόξα τω Θεώ, και αγωνιζόμαστε κι εμείς όπως και εσείς για τη διατήρηση διάδοση της εθνικής μας μουσικής. Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα και εσύ και ο αγαπητός μου, ο κ. Τζακλής, ότι οι καιροί είναι πάρα πολύ δύσκολοι, ότι έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα και εν μέσω αυτής της τραγικής συμφοράς που βρήκε τον τρόπο αυτή της κρίσης, υπάρχει και μια τεράστια πολιτική κρίση. Εκεί όλοι και εσείς και εμείς δίνουμε το δικό μας μετερίζει ο καθένας στον αγώνα για να σώσουμε και να περισσώσουμε μπορούμε περισσότερο στον τόπο μας. Σαφώς είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά την άλλη, ειλικρινά σας λέω, βλέπω πάντα τις εκπομπές σας, αισιοδοξώ και εγώ όπως εσείς. Διότι η φιλή μας έχει αποδείξει ότι στα δύσκολα είναι πάντα δυνατή. Ασφαλώς. Θα περάσουμε και από αυτό το δικαίωμα, έτσι πιστεύω, αγαπητέ κυρία Τζακλή. Και θα βγούμε και καλύτερα από πριν. Έτσι.
Και είναι και μια, μιλώ με την καρδιά μου όπως είπατε, είναι μια τεράστια ευκαιρία και για κάτι ακόμα. Ας με συγχωρέσουν οι τηλεθεατές μας, δεν το λέω άσχημα, το λέω πολύ καλοπροαίρετα. Κάποιο, επειδή πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, έχουμε πέσει και εμείς σε πολλά πράγματα. Έχουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα. Έτσι, σωστό είναι αυτό. Διότι εγκαταλείψαμε, αγαπητέ Γιώργο, κάποιες αξίες. Εγκαταλείψαμε κάποια ιδανικά. Αφήσαμε τη μοίρα και την τύχη τους ένα σωρό πράγματα. Τι εννοώ. Ακούμε σήμερα, για παράδειγμα, την παραδοσιακή μας μουσική σε ένα σωρό σύριαλ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κλεμμένη και δανεισμένη από άλλες φυλές, την ώρα που εμείς έχουμε την πολυτιμότερη μουσική παράδοση και κάπου την είχαμε αρνηθεί όλα αυτά τα χρόνια συνειδητά και με πείσμα. Δηλαδή έπρεπε να ακούσουμε τα δημοτικά μας τραγούδια να τα πλασάρουν άλλοι λαοί. Φαντάζομαι ότι λαμβάνεστε τι λέω. Σωστό, σωστό. Κάτω τα σύριαλ τους για να πούμε τι ωραία είναι η ελληνική μουσική παράδοση. Μάλιστα. Αυτό ήταν ένα θέμα στο οποίο έπρεπε όλοι να βάλουμε πλάτη και να αγωνιστούμε τουλάχιστον να κρίσουμε τα δικά μας πράγματα. Από την άλλη, εσείς που ασχολείστε με τα γράμματα και τις τέχνες, με τα ωραία σας βιβλία εκεί πέρα, με τις ωραίες παρουσιάσεις, μιλάτε σωστά την ελληνική γλώσσα, βρε παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Αντακλή. Σήμερα δεν ακούμε σωστά ελληνικά. Είναι σωστό αυτό που λέει. Για να σας ευθυμίσω, Γιώργο, ναι. Ο Εμίλιο Φουρμούζα, θα τον θυμάστε. Ναι, ναι, ναι. Ο δημοσιογράφος από την Κύπρο έλεγε: στην Ελλάδα πριν χρόνια τώρα μιλάει ο στραβός για ωραία ημέρα, ο κουφός για ωραία συμφωνία και ο ανήθικος για ηθική. Πιστεύω ότι εκεί είχαμε φτάσει. Βεβαίως, έχεις παρακολουθήσει τα έργα μου, τα βιβλία μου, αγαπητέ Χρήστο, έχω παρακολουθήσει. Γιώργο, εγώ είχα την τύχη και την τιμή και τη χαρά και την αγάπη να είμαστε μαζί από μικρά παιδιά. Μεγαλώσαμε μαζί, τα είχαμε στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι φιλοφρόνηση αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή στο πρόσωπό σου. Ήσουν πάντα ένα από τους πιο αγαπημένους μου φίλους. Ένα καλά, παιδί με ενάρετη κοινότητα, με πηγαίο χιούμορ, με χρυσή καρδιά και πάντα με αγάπη για τα γράμματα. Εγώ συγκινούμε διπλά όταν βλέπω τις εκπομπές σας και μπράβο σου που έχεις πάντοτε δίπλα σου, έτσι όπως το αεροπλάνο που λέει, είναι ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης. Έχει τον κύριο Αντακλή δίπλα σου. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Ο κύριος Αντακλής σε βλέπει σαν πνευματική του προέκταση, σε αγαπά. Είναι μεγάλη υπόθεση που καλούς έτσι δασκάλους, να το πω έτσι, στη ζωή. Εγώ είχα την τύχη και την τιμή να είμαι μαθητής του Μανώλη της Διακουμή. Όσοι μας ακούνε, φαντάζομαι θα θυμούνται και ξέρουν πολύ καλά ποιος είναι ο Μανώλης του Χατζηδιακουμής, ο φιλόλογος, ο καθηγητής. Λοιπόν, και αυτός με πολύ μεγάλο έργο, όπως εσείς πλέον, Γιώργο. Εσύ τώρα, Γιώργο, ήρθε η ώρα που μετράς ένα σωρό βιβλία. Ο Γιώργος, ο αδερφικός μου φίλος, ο Κουντουλάκης, που μαζί από μικρά παιδιά κάναμε όνειρα για το τι θα κάνουμε στο μέλλον. Και πού φτάσαμε, Χρήστο, να μιλάμε τώρα τηλεοπτικά και έτσι πώς τα φέρνει η ζωή. Είναι, είπα, Χρήστο, εδώ με τον κ. Τσακλή, ότι η στήριξη, η σύμπραξη, η αλληλεγγύη μπορεί να μας βοηθήσει μέσα από αυτή την πνευματική κρίση να βγούμε. Τώρα, καθένας μόνος του, ένας μοναχικός καβαλάρης, δεν οδηγεί κάπου. Όλοι μαζί, όλοι δεν μαζί. Οδηγεί πουθενά και ετοιμάζει ωραία πράγματα. Να υπενθυμίσουμε την Ελληνομανία, μια πολύ σημαντική εκπομπή που είχε στο παρελθόν. Θες να μας πεις κάτι. Στην ώρα παράδοση, τώρα, στο κανάλι της Βουλής. Στο κανάλι της Βουλής. Μία το μεσημέρι. Μία το μεσημέρι. Στο κανάλι της Βουλής, για να λέμε και την άλλη πλευρά, την πραγματική. Έχει πολύ καλό επίπεδο το κανάλι της Βουλής. Και στην ΕΡΤ, όπως ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια συνεργαζόμαστε. Εγώ συνεχίζω κατά κάποιο τρόπο έτσι, ας πούμε, την τραφή έκταση στο έργο του πατέρα μου, του Παναγιώτη του Μιλωνά. Βέβαια. Έχω δώσει όρκο, να το πω έτσι, και λόγω τιμής να συνεχίσω το έργο του πατέρα μου, γιατί από τη γενιά τη δική μας, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν ασχολούνται πάρα πολλά παιδιά. Δεν ασχολούνται, φίλε Χρήστο, και θέλουμε στην πορεία να συνοηθούμε κάποια Πέμπτη που. Κάποια Παρασκευή ουσιαστικά κάνουμε αυτή την εκπομπή, Παρασκευή βράδυ που έχουμε αυτή την εκπομπή, να έρθεις να μιλήσουμε, να μας πεις τις απόψεις σου, γιατί είναι σοβά τα λόγια σου, είναι λόγια καρδιάς, είναι λόγια που βγαίνουν μέσα από το είναι σου. Γιώργο, ευχαριστώ με πολύ αγάπη όποτε το θελήσετε και να πω κάτι ακόμα, επειδή έτσι μας ακούει και ο αγαπητός ο κύριος Αντακλής, το τονίζω, τον εκτιμώ αφάνταστα τον κύριο Αντακλή, Γιώργο. Να είστε καλά, αμοιβαία είναι η εκτίμηση. Θέλω να πω ότι ένα ακόμη στοιχείο που πραγματικά συγκινεί στην περίπτωση του Γιώργου του Φουντουλάκη, του συμφοιτητή και αδερφικού μου φίλου, είναι ότι εσύ, Γιώργο, είσαι αυτοδημιούργητος. Αυτό για μένα λέει πολύ περισσότερα από ό,τι μπορεί να φανταστείς. Εγώ, για παράδειγμα, είχα την τύχη να είμαι γιος του Παναγιώτη του Μιλωνά. Μην είναι σωστό αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδεχομένως, να μην μιλάγαμε τώρα και να μην είχα ασχοληθεί καν με την παράδοση. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι, ναι, βέβαια, η συνέχεια της του πατέρα σου. Ο Γιώργος και τις χειραδές που είναι αγαπημένοι μου, δεν είχε. Ο μπαμπάς άλλο επάγγελμα έκανε. Έτσι. Εσύ δηλαδή
πραγματικά με συγκινεί και εμένα και όσου σε παρακολουθούν, η αγάπη σου για τα γράμματα και για τον χώρο που έχει πλέον ακολουθήσει. Εσύ βέβαια τέλειωσε τη φιλοσοφική μετά από μένα. Εγώ προσθέτω είμαι εξαμενομική κυβέρνηση. Νομική Ιδράκη. Το ξέρω, Χρήστο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μου φιλήσει τον κύριο Αντακλή, να είστε γεροί, λαλίστατοι όπω είστε και να συνεχίζετε να λέτε αυτά τα ωραία μα λέτε. Εγώ κλείνω με μία φράση που λένε στην Κρήτη οι Κρήτες. Λένε αγαπημένοι κύριε Αντακλή και Γιώργο, όπου αγαπά μην πολυπηζαίνει. Και αν πολυπηζαίνει, μην πολυκάθεσαι. Και αν πολυκάθεσαι, μην πολυμιλά. Και αν πολυμιλά, κάθε και Ιταλέζει. Ξέρω, Χρήστο. Θέλω να σα κουράσω. Να είσαι καλά, Χρήστο. Βεβαίως θα ξαναεπικοινωνήσουμε. Ήταν ό,τι έπρεπε η συζήτηση αυτή. Ναι, ο Χρήστος είναι μαχητής. Βεβαίως. Και προσπαθεί και αυτός με την. Και είναι άξιος σαν τον πατέρα του. Με τον αγώνα που κάνει, έτσι είναι να συνεχίσει την παράδοση. Και να ακούγονται όλες οι απόψεις. Είπαμε και να τσακλήσω το τηλέφωνο που βλέπετε, αγαπητοί φίλοι. Οπότε να μας παίρνετε. Η εκπομπή είναι καινούρια. Και είναι ο νέος Σίμων Καράς. Ναι, προσπαθεί. Και ακούμε και άλλες ιδέες και άλλες απόψεις, κυρία Τσακλή. Θέλετε να. Περάσουμε σε ερώτηση. Μας έχουν κάνει μια ερώτηση για την παγκοσμιοποίηση. Νομίζω ναι. Πώς είναι, για διατυπώσεις. Ναι, αλλά γιατί και κάποιος άλλος φίλος απαντήσατε, πήγε αν η Αγία Γραφή λίγο για να μαζέψω λίγο γρήγορα τις ερωτήσεις. Ναι, τι είναι η παγκοσμιοποίηση. Ναι, για την παγκοσμιοποίηση. Τι ρωτάει, ποιοι είναι οι στόχοι της παγκοσμιοποίησης. Ποιοι είναι οι στόχοι της παγκοσμιοποίησης. Λοιπόν, ένας βασικός στόχος της παγκοσμιοποίησης, αγαπητέ μας φίλε, που ρωτάτε αυτό, είναι η αποιεροποίηση της ζωής που ζούμε. Για να έρθει ο Αντίχριστος, για να έρθει μια παγκόσμια κυβέρνηση, πρέπει να βρει την ανθρωπότητα σε ένα πνευματικό, στο κατώτερο πνευματικό σημείο, για να μην μπορεί να αντιδράσει. Δηλαδή, αυτή η απιεροποίηση της ζωής έχει ορισμένους άξονες. Πότε αποιεροποιείται η ζωή? Όταν ο άνθρωπος δεν ασχολείται πλέον με πνευματικά θέματα, αλλά μόνο με υλικά. Βλέπετε στην τηλεόραση να υπάρχουν πολλά πνευματικά θέματα. Δεν βλέπετε ότι συνεχώς πάμε προς την ύλη. Συνταγές μαγειρικής, οικονομικά θέματα κλπ. Όλα αυτά είναι μέσα ενταγμένα μέσα στο πρόγραμμα της παγκοσμιοποίησης. Αλλά το πιο σοβαρό από όλα είναι ότι πηγαίνουν για μια παγκόσμια κυβέρνηση. Θέλουν να κάνουν αυτό που αρχίσαν από την αρχή με τον Κίσιγκερ, να κάνουν μια παγκόσμια κυβέρνηση. Να κυβερνήσουν δηλαδή οι μεγαλοκαρχαρίες στην ανθρωπότητα, ώστε να βγει ο τεράστιος εκείνος, το κεφάλι εκείνο μέσα από την Άβυσσο που βγαίνει, όπως λέει ο Άγιος της Αποκαλύψεως, και είδα ένα θηρίο, λέει, με 7 κεφαλές που βγήκε μέσα από την Άβυσσο. Η Άβυσσος είναι μέσα η θάλασσα, τα κατώτερα βάθη της θαλάσσης. Αβυσσαλέα είναι η ψυχή αυτού που θα κυβερνήσει το τέλος. Αλλά δεν μπορεί για λόγους πνευματικούς, κύριε Φουντουλάκη, ναι, τους οποίους πολύ καλά εσείς ξέρετε, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, αν δεν φύγει μπροστά το κατέχον. Το κατέχον είναι το αντίπαλο δέος αυτών των ανθρώπων και συμβαίνει να είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι. Διότι όλοι οι άλλοι έχουν λυγίσει. Ο Πάπας έχει συνεργαστεί με την παγκοσμιοποίηση, οι σιωνιστές έχουν συνεργαστεί με την παγκοσμιοποίηση και οι τρεις αυτοί πολεμάνε την Ορθοδοξία να τη λυγίσουν, να εξαφανιστεί η Ορθοδοξία. Να εξαφανιστεί η ελληνική γλώσσα και η ελληνική ιστορία, που δεν μπορεί να γίνει αυτό, γι' αυτό δεν θα τους περάσει όπως λέμε εμείς, και να είστε σίγουροι ότι δεν μπορεί να τους περάσει αυτό το πράγμα, διότι όσο υπάρχει φως, όσο υπάρχει ένας άγιος προσευχόμενος και είναι η λαμπάδα του αναμένη, αυτοί οι ποντικοί θα κρύβονται. Δεν αντέχουν το φως μιας λαμπάδας αναστάσιμης. Δεν μπορούν να πάνε στον Άγιο Τάφο αυτοί οι άνθρωποι και να δουν το φως, διότι θα τυφλωθούν από αυτό το φως. Αυτό το φως τυφλώνει εμάς. Μας ανανεώνει, μας εξυψώνει, μας εξευγενίζει το φως του Χριστού, αυτούς όμως θα τους τυφλώσει. Βεβαίως, κύριε Τσακλή. Γι' αυτό πρέπει να φύγουμε εμείς από τη μέση, που δεν θα επιτρέψει ο Θεός βέβαια να φύγουμε, εάν υπάρχουν πραγματικοί άνθρωποι, άγιοι και φίλοι του Χριστού. Έχετε δίκιο, έτσι. Ή πολλές προεκτάσεις από το θέμα. Έτσι, δηλαδή, είναι σαν τη Λενέα Ύδρα. Κόβει κανείς κεφάλια και βγάζουν καινούργια κεφάλια. Ναι, έτσι είναι. Μπορούμε να κάνουμε πολλές εκπομπές για όλα αυτά τα θέματα και γιατί ένας φίλος ρωτάει. Υπάρχουν και τις προφητείες, επειδή λέει αν είμαστε στα έσχατα χρόνια, αν είμαστε τα τελευταία χρόνια. Επιγραμματικά, για να περάσουμε στην ανάλυση του Ασώτου ή του Ευαγγελίου που ακούσαμε την προηγούμενη Κυριακή. Ναι, όπου δεν μπορούμε εμείς, μπορεί ο Θεός όμως, βεβαίως, και να δει το εξής. Ότι τώρα κάνουν τη Σαρία κάτω και κάνουν διωγμό στους χριστιανούς. Ναι. Και στη Συρία και στα άλλα. Αυτή η άνοιξη που λένε, αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά το να διώξουν τους χριστιανούς. Βεβαίως. Και διάβασα κάτι καταπληκτικό, ναι, που λέει. Σας ακούμε, πριν περάσουμε το Ευαγγέλιο, πείτε ναι, και αυτό. Πριν περάσουμε το Ευαγγέλιο, να ακούσουμε αυτό το καταπληκτικό. Ναι, ναι.
Λέει, οι Ισλαμικές θηριωδίες στη Συρία συνεχίζονται. Είναι από τον Ορθόδοξο τύπο. Σας παρακαλώ αυτό να το παίρνετε, να το διαβάζετε. Ναι. Τα επαναστατημένα καλόπεδα της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης στη Συρία ξεπερνούν κάθε όριο στη θηριωδία τους, πιστοί στις επιταγές της θρησκείας τους. Θύματα είναι πάντα χριστιανοί και μάλιστα Ορθόδοξοι, οι οποίοι βρίσκονται όχι απλά σε διωγμό, αλλά σε αφανισμό. Με ιδιαίτερη αγριότητα ξεσπούν στα παιδιά και κυρίως στα κορίτσια, τα οποία βιάζουν πραγματικά με κτηνώδεις μεθόδους κλπ. Αυτή είναι τώρα η κατάσταση, ότι οι μουσουλμάνοι έχουν κάνει τη Σαρία και επιτίθενται εναντίον των χριστιανών, το θεωρούν απίστους. Που είναι πραγματικά αυτή η άπιστη, αλλά τέλος πάντων είναι αντικείμενο άλλης εκπομπής. Βεβαίως, περάσουμε λοιπόν στο Ευαγγέλιο και πριν περάσουμε στο Ευαγγέλιο βλέπουμε και το τηλέφωνο που μπορείτε να τηλεφωνείτε σήμερα στην καινούργια αυτή εκπομπή που έχει σαν σκοπό το νόημα της ζωής του ανθρώπου, γιατί ζούμε, γιατί υπάρχουμε και όλα αυτά τα παρουσιάσαμε, ακούσαμε και τον Χρήστο τον Μιλωνά, τον τηλεοπτικό παραγωγό της Ελληνομανίας και της ΕΡΤ1. Περνάμε λοιπόν να δούμε το Ευαγγέλιο και πριν περάσουμε το Ευαγγέλιο βλέπουμε επίσης και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει που μιλούν για τα θέματα αυτά, τα θέματα που εξετάζω να λύουμε για έναν απλό άνθρωπο, έναν άνθρωπο που έχει εξειδικευμένες γνώσεις, μπορεί να διαβάσει, να τα καταλάβει όλα αυτά και σε τιμές προσφοράς και σε τιμές που βοηθούν τους φίλους, σε τιμές κόστους να έχουν πρόσβαση στη γνώση. Μιλήσαμε για τη γνώση όπως όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι μιλήσαν κατά τη διάρκεια του βίου. Και μίλησα μέσα από τα έργα του, μέσα από τους διαλόγους του Πλάτωνα, μέσα από τον Σοκράτη που δεν έγραψε απολύτως τίποτα, αλλά έχουμε στοιχεία τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και τον Αριστοφάνη για τον ίδιο τον Σοκράτη που είδαμε και στις διάφορες εικόνες που κατά διάρκεια της καινούργιας αυτής εκπομπής. Θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας ιστορίας, όλα αυτά τα θέματα τα αναλύουμε, τα εξετάζουμε στην σημερινή εκπομπή, σήμερα Παρασκευή βράδυ που γίνεται αυτή η εκπομπή. Ναι, κυρία Τζακλή. Φτάσαμε στο Ευαγγέλιο. Ναι, είναι τη προηγούμενη Κυριακή, γιατί ρωτάει κάποιο φίλο πώ λέμε τον Άσοτο. Κάποιο μα πείτε τώρα. Είναι τη προηγούμενη Κυριακή. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Ναι, κυρία Τζακλή. Αφήνουμε πρώτα την Εκκλησία και μετά λέμε εμεί συμπληρωματικά κάτι, α πούμε. Έτσι. Ναι. Είμαστε στο Λουκά, στο 15ο κεφάλαιο του Λουκά και στο στρίχο 11. Είναι η γνωστή παραβολή του Ασώτου Ιού. Ναι. Η οποία θα έπρεπε να μετονομαστεί κανονικά, όπω λένε πολλοί θεολόγοι, μεγάλοι θεολόγοι. Την παραβολή του εύσπλαχνου πατέρα, γιατί ο πατέρας είναι ο πρωταγωνιστής και θα το δούμε. Τους είπε ο Χριστός, ένας άνθρωπος είχε δύο γιους. Και ο νεότερος είπε στον πατέρα, «Πάτερ, δώσε μου το μερίδιο, το επιβάλλον της περιουσίας». Και τους εμοίρασε αμέσως την περιουσία ο πατέρας. Και ο δεύτερος υιός, ο μικρός δηλαδή, μετά από λίγες μέρες απεδίμησε, ταξίδεψε σε χώρα μακρινή. Και εκεί διασκόρπισε την περιουσία του ζώντας βίων άσωτων. Γλεντούσε καθημερινά και ασύστολα και εξόδεψε όλα τα χρήματα του πατέρα του. Μια περιουσία. Όταν τα εξόδεψε όλα, έγινε πείνα στη χώρα εκείνη και άρχισε να στερείται. Τέλος η παράσταση. Πήγε και προσκολοθήκε λοιπόν ως δούλος σε κάποιον από τους κατοίκους εκείνης της χώρας, που τον έστειλε να βόσκει χείρους, χοιρινά. Και επιθυμούσε να γευτεί, να γεμίσει την κοιλιά του από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν χείρι, αλλά κανείς δεν του έδινε. Τον εδιώχνανε, δεν μπορούσε να τα φάει ούτε αυτά. Σε κάποια στιγμή λοιπόν όμως συνήρθε και είπε. Πόσοι μισθωτοί του πατέρα μου έχουν ψωμί και τους περισσεύει και εγώ χάνομαι από την πείνα, θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου. Και θα του πω, πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και στο Θεό και σε σένα και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομάζομαι γιο σου. Κάνε με σαν ένα από τους μισθωτούς σου. Αυτό τον έσωσε, διότι παρακάλεσε και δημιούργησε τη συμπόνια του πατέρα του, έτσι η μετάνοια αυτή. Και σηκώθηκε και ήρθε στον πατέρα του, κουρελιάρης, ρακένδυτος, πεινασμένος. Ενώ δε αυτός απήχε ακόμη μακριά, τον είδε και τον συμπόνεσε, τον σπεναχλίστηκε ο πατέρας του και τρέχοντας τον έφτασε και έπεσε πάνω του και τον καταφυλούσε με στοργή. Εδώ βλέπουμε έναν πατέρα ο οποίος δεν υπολογίζει τη ζημιά που έπαθε, τα λεφτά που έχασε όταν του έδωσε την περιουσία, αλλά λειτουργήσε το φίλτρο αυτό, η αγάπη του πατέρα, τα ξεπέρασε όλα τα εμπόδια και πήγε και τον φίλησε δίχως παράπονο, δίχως καμία. Δίχως να του κάνει κανέναν έλεγχο. Ο πατέρας λοιπόν έτρεξε, αν και ήταν γέρος, και έπεσε πάνω στο παιδί του και το καταφύλησε. Λέει τώρα κάποιος θεολόγος, φιλόλογος μάλλον, λέει, μα πώς κατάλαβε, λέει, αφού ήταν ρακένδυτος, αφού είχε αλλάξει τόση προσωπικά του τάδου και όλα αυτά, πώς κατάλαβε, λέει, ότι αυτός ο άνθρωπος ότι είναι ο γιος του. Λέει, δεν το κατάλαβε αυτός, το κατάλαβε η καρδιά του, σκύρτησε η καρδιά του. Σηκώθηκε λοιπόν ο πατέρας και πήγε και τον εγκαταφύλησε. Τότε είπε αυτός, πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό
και σε σένα και δεν είμαι άξιος να ονομαστώ γιο σου. Τότε είπε ο πατέρας στους δούλους, στους υπηρέτες του, βγάλτε μου την πιο καλή φορεσιά, τη στολή την πρώτη, εκείνη που, ήταν όταν έφυγε, που είχε όταν έφυγε. Και ντύσατε τον, μεγαλύριο πατέρας. Δώσε του ένα ωραίο δαχτυλίδι στο χέρι του και υποδήματα στα πόδια του. Και φέρετε εδώ να σφάξουμε το μοσχάρι, το σιτευτό, του γάλακτο, σε αυτό που έχουμε για ιδιαίτερες ώρες, για γάμους κλπ. Για να φάμε και να διασκεδάσουμε, να τραγουδήσουμε, να γλυντήσουμε. Διότι αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε. Και άρχισε το γλέντι αυτό, άρχισαν να εφραίνονται. Ο μεγαλύτερος γιος ήταν ακόμα στα χωράφια και καθώς ερχόταν, άκουσε όργανα και τραγούδια και χορούς. Και παραξενεύθηκε και φώναξε ένα νερό και ζήτησε από αυτό να μάθει τι τάχα ήταν αυτά που ακούει. Αυτός του είπε, ο αδελφός σου γύρισε πίσω. Ναι. Και έσφαξε ο πατέρας σου το μοσχάρι, το σιδευτό, γιατί του ήρθε πίσω η γης. Εκείνος όμως οργίστηκε και δεν ήθελε να μπει στο σπίτι. Ο πατέρας όταν έμαθε βγήκε και τον παρακαλούσε. Και ο μεγάλος γιος του είπε, να, έχω τόσα χρόνια που σου δουλεύω και δεν παράκουσα καμία εντολή σου και εσύ δεν μου έδωσες ούτε ένα ρύφι. Το λένε στην Κρήτη, ρύφι το λένε, το ναι, κατσίκι. Ναι. Με το ένα κατσίκι, να γλεντήσω με τους φίλους μου. Και όταν ήρθε αυτός που σου έφαγε την περιουσία σου με τις πόρνες, έσφαξες γι' αυτόν το μοσχάρι, το σιτευτό. Αυτός δεν του είπε, τέκνον, παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και όλα τα δικά μου είναι και δικά σου. Ναι. Ποιο είναι το νόημα, γιατί έχουμε ένα λεπτό για να κλείσουμε. Έπρεπε και εσύ να χαρείς και να εφρανθείς, διότι ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε και χαμένος ήταν ναι, και ευρέθηκε. Ναι, και Ατζακλή, πείτε μας δύο λόγια και το νόημα. Πέστε μας και εσύ δύο λόγια πάνω στο νόημα, να σας πω και εγώ. Ουσιαστικά, κύριε Ατζακλή, εδώ πέρα όλο αυτό που διαβάσατε στην ωραία αυτή παραβολή θέλει να δείξει. Είναι ότι... αδιοειρότερη, λέει η παραβολή του Ευαγγελίου αυτή. Ναι, πείτε μας για να μην σας διακόπτω, πείτε μας, θα πω και εγώ στο τέλος να κλείσουμε. Ναι, ναι, και Ατζακλή. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα είναι η αγάπη του πατέρα, η οποία είναι ασύλληπτη, ασύγκριτη. Σκεφτείτε ότι αν εμάς μας τύχαινε αυτό, θα είχαμε αρχίσει να ρωτάμε τι έκανες τα λεφτά που τα έφαγες, γιατί αυτά, γιατί μας έκανες αυτή τη γευτή κλπ. Κλπ. Αυτό δεν είπε απολύτως τίποτα, δεν έβαλε άχνα, σαν να μην είχε γίνει τίποτα. Τον ενδιέφερε τώρα να συνεφέρει το παιδί του που το έβλεπε τώρα σε μια κατάσταση, σε μια κατάσταση μεγάλης ανάγκης. Ήταν εξευτελισμένος στα μάτια της κοινωνίας, ήταν ρακένδυτος, ήταν πεινασμένος, αδυνατισμένος. Είχε όλα τα κακά επάνω του και τώρα δεν σήκωνε εκεί πέρα, ναι, σε αυτόν τον άνθρωπο. Λέγεται τη μεγάλη αγάπη λοιπόν του Θεού. Μεγάλη αγάπη του Θεού λοιπόν. Και βλέπουμε και την απονιά του αδερφού. Βεβαίως. Ο οποίος έπρεπε να χαρεί. Αδερφός ήταν ο άλλος. Καλά, μπορεί να έχει μερικά παράπονα παραπάνω ο άλλος αδερφός, αλλά δεν μπορούσε όμως να μην χαρεί και να μην τον αγκαλιάσει και να του πει καλώς όρισες. Παρόλα αυτά που έκανες, ας πούμε, εμείς θα σε δεχτούμε. Βεβαίως, κύριε Τσεκλή, είναι το νόημα της ζωής, η αγάπη προς την άνθρωπη, η καρδιακή σχέση. Παράλληλα, κλείνοντας, βλέπουμε και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει. Είναι η ουσία και η αθανασία της ψυχής κατά τους αρχαίους φιλοσόφους και τους πατέρες της Εκκλησίας. Βλέποντας παράλληλα εμένα και τα βιβλία, έννοια του χρόνου, στον αρχαίο φιλοσοφικό στοχασμό και στους πατέρες της Εκκλησίας, φύση και σιωπή στον Πλωτίνο. Το επόμενο βιβλίο είναι η αρχαία φιλοσοφία και η πατερική θεολογία, η θεματική ιδέα, ο άξονας όλων αυτών των εκπομπών εδώ που παρουσιάζουμε μαζί με τον κύριο Ατζακλή. Τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Είναι βιβλία τα οποία μπορείτε να ρωτήσετε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Βιβλία τα οποία είναι επικοδομητικά, σημαντικά και η συνεργασία συνεχίζεται με τον κύριο Ατζακλή και η επικοινωνία επίσης με τη ειδική σας συνεχίζεται στο τηλέφωνο που βλέπετε. Μπορούμε να συνεχίσουμε εδώ με τα θέματα, με τα ερωτήματα και ειδικότερα το βιβλίο, το πρώτο βιβλίο που είδατε της ψυχής, μιλάει για το κάλος, την ομορφιά της ψυχής μέσα από τη σύγχρονη ψυχολογία, μέσα από τους μεγάλους ψυχολόγους, τους φιλοσόφους, τους πατέρες της Εκκλησίας. Ναι. Ναι, πείτε μια λέξη και κλείνουμε. Μια λέξη να πούμε. Να σκεφτούμε όμως ότι και εμείς δεν είμαστε τόσο τέλειοι απέναντι στον Θεό, άρα λίγο άσωτοι είμαστε όλοι. Γι' αυτό λέει ότι η γιορτή του Ασώτου είναι για όλους μας, γιορτάζουμε όλη αυτή την ημέρα, όλοι οι άσωτοι. Τώρα, αν μερικοί παραξηγιούνται και λένε: εγώ δεν είμαι άσωτος, ας εξετάσουν καλύτερα και βαθιά τον εαυτό τους. Για όλα αυτά λοιπόν τα θέματα. Και θα δουν. Για τα DVD του κυρίου Ατζακλή. Μια ασωτεία σε όλους μας. Και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, μπορείτε τώρα κλείνοντας και αφού σας χαιρετήσουμε να πάρετε τηλέφωνο για να συνεχιστεί όλη η προσπάθεια για να συνεχιστεί αυτή η εκπομπή. Να είστε καλά. Χαίρετε. Καλό σου βράδυ. Γεια σας.